Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, λέμε εδώ και συζητάμε το τι έχει γίνει φέτος, τι έχει συμβεί φέτος αυτό το καλοκαίρι. Τα πάντα έχουν συμβεί και βεβαίως μας λείπουν πάρα πολύ. Φαίνεται, είναι, θα λέγαμε, δεν καταλαβαίνουμε πότε περνάνε και οι γιορτές. Δηλαδή είναι τόσο άσχημο το πράγμα αυτό, τόσο δύσκολο. Δεν καταλαβαίνουμε και πότε περνάνε οι γιορτές, γιατί είχαμε συνθήσει τα καλοκαίρια της ζωής μας, για όσους τουλάχιστον μένουμε εδώ, να τα συνδυάζουμε με παρουσίες μας στα λαϊκά αυτά γλέντια, στα οποία είστε και πρωταγωνιστές. Και κοιτάξτε, εγώ από το Μάρτιο που ήδη είχαν ανακοινώσει την καραντίνα μου και τα λοιπά, είπα και στη γυναίκα μου και, και στους συναδέρφους ότι παιδιά φέτος τελειώσαμε. Δεν θα βγει από τη βαλίτσα, μην ψάχνετε. Το όργανο. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, εντάξει, πλήττονται αρκετές οικογένειες. Ναι, γιατί θα λέγαμε, δεν ξέρω, εντάξει, πολλές φορές λέμε ότι το επάγγελμα του μουσικού για κάποιους είναι και συμπληρωματικό επάγγελμα. Αλλά μερικοί ναι, αλλά μερικοί όμως το έχουν. Όμως είναι κύριο. Αποκλειστικό επάγγελμα, παιδιά. Και ναι, περιμένουν αυτά τώρα, για να ζήσουν. Έχω, ας πούμε, 40 χρόνια, ζω με το... Με αυτό το επάγγελμα. Ακριβώς. Θέλω να το τονίσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μόνο από αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό όμως, όπως σας είπα. Τώρα ανακοινώθηκε και γιατί παίρνουμε τηλέφωνο, κύριε Τιμισιό. Παίρνουμε τηλέφωνο διότι και τον Αύγουστο. Και τον Αύγουστο, ναι, το τελικά πάνε και τον Αύγουστο τα πανηγύρια. Λέγαμε ότι άντε μέχρι από Ιούλιο να ξεκινήσουμε. Φεύγει ο Ιούλιος, απαγορεύουν και για τον Αύγουστο. Και χθες από ό,τι άκουσα και τα κρυφά πανηγυράκια στα μαγαζάκια που κάνουν γι' αυτά είπανε κάτι τέτοια νομίζω. Κατά τα άλλα, γιατί μας τηλεφώνησε φίλος νωρίτερα από Αθήνα, πηγαίνουν σε παραλίες εκεί και είναι ο ένας παν στον άλλον, έπρεπε να βρεθούν σούνιο για να μπορέσουν να κάνουν ένα μπάνιο. Ναι, εντάξει, τώρα τους πίναξε το πανηγυράκι που θα πάνε 100 άτομα εκεί πέρα να χορέψουν. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτά είναι. Εντάξει, 100 δεν πάνε παραπάνω για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το βολέψουμε. Δεν ξέρω, με κάποιον τρόπο, με πιο αραιά τραπέζια, θα μπορούσαμε κάπως να το δούμε. Μπορούσε, αλλά. Με χορό γύρω από το τραπέζι. Εντάξει, ή πάνω στο τραπέζι. Σεβόμαστε τους επιστήμονες, λοιπόν. Ναι. Αλλά σας είπα ότι πλήττονται πολλές οικογένειες. Εγώ δόξα του Θεού, επειδή και η γυναίκα μου δουλεύει, λίγο τα φέρνουμε βόλτα. Δεν έχουμε... Βέβαια, αυτή την ημέρα 2020 που έχουμε σήμερα, δεν θα μπορούσε να πει ότι κάποιος πεινάει. Όποιος κοινάνει το φαγητό του θα το φάει. Ό,τι να είναι. Σωστό. Έτσι. Αλλά είναι τα έξοδα που τρέχουν. Ακριβώς. Είναι... Παράδειγμα, ο άλλος μπορεί να έχει τράπεζα, μπορεί να έχει οι τράπεζες, δεν σταματούν. Όλα τα φάκελα που έρχονται, οι λογαριασμοί. Μπράβο, δεν σταματάνε. Κάποιος πρέπει να τους πληρώσει αυτούς. Εννοείται. Σας σκέφτηκα, λοιπόν, για το επάγγελμά σας, μπήκατε μέσα στους ΚΑΔ που λέγαμε, πήρατε καμιά βοήθεια. Εγώ πήρα τα 800 αυτά και τα 534. Ναι, αλλά μισό λεπτάκι. Τώρα όμως ναι. Συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει πρόνοια για σας να καλυφθείτε με κάποιο ποσό βοήθειας? Δεν άκουσα κάτι, αλλά αυτό πρέπει να το συνεχίσουν τουλάχιστον μέχρι και Νοέμβριο, Χριστούγεννα, να δούμε τι θα γίνουν. Μέχρι εκεί. Ναι, γιατί το ερώτημα κύριε Τίμψιο είναι το εξής. Άντε πες ότι πάνε τα καλοκαιρινά, τα γλέντια, τελειώσαμε, τέλος. Ναι. Μετά αρχίζουν στις κλειστές αίθουσες. Αρχίζουν τα γλέντια τα χειμερινά των συλλόγων. Κοιτάξτε, αν βάλουν χέρι και στους γάμους λίγο-λίγο που γίνονται, μετά είμαστε πάρα πολύ δύσκολα. Αυτή τη στιγμή σε γάμο μπορείτε να πάτε? Εγώ είχα αρκετούς γάμους που ακυρώθηκαν, βέβαια, πήγαν του χρόνου. Ναι. Τώρα έχω 4 γάμους Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Ελπίζω να μην γίνει κάτι. Ναι, το διευκρινίζουμε αυτό. Είναι άλλο ο γάμος και άλλο, ας πούμε, το πανηγύρι. Δηλαδή είναι στην ίδια διαταγή. Κοιτάξτε, ο γάμος είναι λίγο πιο οικογενειακό. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Δεν μπορεί να είναι πανηγύρι να έρθει ο άλλος από την Νεάπολη, από το Τσοτήλι, π.χ. ξέρω εγώ. Ναι. Ο γάμος είναι οικογενειακό, θα έρθει η οικογένεια, θα μαζευτούν 50 άτομα, αυτό είναι. Ναι. Τώρα, αν βάλουν και χέρι και εκεί πέρα, τι να πω, δεν ξέρω. Δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με τις ορχήστρες, τους γάμους, γιατί και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Κύριε Δημητσιο, πόσοι μουσικοί είστε στην Καστοριά, δηλαδή πόσοι άνθρωποι σήμερα στην Καστοριά χάνουν ροκάμα του?
γύρω στις 6 ορχήστρες, με 7. Είναι αρκετά άτομα. Δηλαδή, αν και οι λαϊκοί με τα μπουζούκια κτλ. Ναι. Μαζεύονται 100 και άτομα. 100 μαζεύεστε. Άρα λοιπόν βλέπετε λοιπόν, γιατί εδώ μιλάμε πια για μηδενικά μεροκάματα. Δεν μιλάμε για μηδέν, δεν έκανα 5 ευρώ φέτος, δεν πήρα. Δεν έκανα σε φταί να πάω να πω ότι έπαιξα κάπου και πήρα 5 ευρώ. Αυτό θα έχει ως συνέπεια, γιατί είναι ένα από τα επαγγέλματα που πλήττονται οι μοσχοί. Ακούτε 100 και πλέον άνθρωποι στην Καστοριά ασχολούνται με αυτό, ζουν και από αυτό ή συμπληρώνουν το εισόδημά τους από αυτό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα με κρεοπολία, καταλαβαίνετε τι γίνεται με συλλόγους, οι οποίοι δεν θα έχουν κανένα έσοδο οι σύλλογοι για να μπορούν να παράξουν κάποιο έργο. Βεβαίως, είναι κρεοπολία, είναι κάβες ποτών, είναι αρτοπία, κάβες, άτομα τα οποία θα πάνε σε ένα σύλλογο και θα δουλέψουν, θα κάνουν, είναι αρκετοί βέβαια. Τώρα, τελείωσε και ο Αύγουστος, μένει να δούμε τι θα γίνει και για τις χειμερινές αίθουσες, αλλά... Τι συζητάτε μεταξύ μας, μεταξύ σας? Βλέπετε να τελειώνει αυτό το πράγμα, κύριε Τίμτσιο? Και αν ανησυχείτε και για το επόμενο καλοκαίρι, δεν ξέρω. Εάν δεν βγει το εμβόλιο, πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί και το επόμενο καλοκαίρι? Δηλαδή μπορούμε να βρεθούμε μπλεγμένοι και το επόμενο καλοκαίρι? Για το επόμενο καλοκαίρι είναι λίγο μακριά να μιλήσουμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Θα το ξέρουν μόνο οι λοιμοξιολόγοι. Ναι. Αλλά πιστεύω να μην γίνει, να μην συνεχιστεί, δεν ξέρω. Πόσο θα λείψει στον κόσμο αυτή η πραγματική λαϊκή διασκέδαση? Γιατί είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τον κόσμο θα λείψει. Το θέμα είναι να μην θέλουν να σκοτώσουν την παράδοση. Αυτό είναι το θέμα. Παρόλα αυτά βλέπω ότι συγκεντρώνεστε εκεί το συγκρότημα. Παίζετε κανένα τραγούδι στα Facebook? Εντάξει, κάνουμε κανένα live, κάνα τέτοιο μαζί. Τι συμμετοχή έχουν αυτά? Τι συμμετοχή? Εδώ στο σπίτι. Όχι, ενώ βλέπει ο κόσμος, το χαίρεται, το ευχαριστιέται? Βεβαίως. Και πελάτες που έχω εγώ, φίλους από τη Λάρισα και από... Κάθονται εκεί και με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων προσπαθούμε. Εντάξει, προσπαθούμε να επιβιώσουμε έτσι κάπως. Μάλιστα. Να φανούμε να είμαστε στην επιφάνεια πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω. Νομίζω ότι μας λείπει όλους αυτού του τύπου η διασκέδαση. Το θέλαμε πάρα πολύ για το καλοκαίρι. Τουλάχιστον όσοι μένουμε εδώ. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια παράκληση. Να μην σταματήσουν τουλάχιστον τους μουσικούς, οι οποίοι έχουν και ένσημα μουσική. Να μην το αφήσουν έτσι, να αφήσουν τα παιδιά έτσι. Ναι. Αυτά τα έστω 500-600 πόσα θα μπορούν να βάλουν κάθε μήνα, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Το θέμα είναι αν όλοι είναι, οι επαγγελματίες σίγουρα είναι, τα παιδιά που συμπληρώνουν την άλλη τους δουλειά. Ναι, ο γιος με εμένα δεν δουλεύει, έβαζε ένσημα μουσικού. Ναι, είναι όλοι έτσι όμως, γιατί για να πάρεις για μουσικός πρέπει να κάπου να έχεις, κάτι να έχεις, έτσι. Εντάξει, είναι μερικά παιδιά, βάζουν ένσημα μουσικού. Βάζουν και ένσημα μουσικού, μάλιστα. Βέβαια, ναι. Αυτούς να μην τους αφήσουν, γιατί είναι κρίμα από το Θεό, ας πούμε. Μάλιστα. Πραγματικά, γιατί είναι πάνω από 100 συμπολίτες μας που ασχολούνται με αυτό το θέμα στην Καστοριά, με τις 7 ορχήστρες, είναι τα μπουζούκια, είναι τραγουδιστές και τα λοιπά. Μαζευόμαστε αρκετοί. Μαζευόμαστε αρκετοί. Λοιπόν, κύριε Τίμψιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πω, δεν ξέρω τι να σας ευχηθώ, δεν ξέρω. Να ευχηθούμε πρώτα-πρώτα, γιατί όλος ο κόσμος περνάει δύσκολα. Να πάνε όλα καλά τα πράγματα, να βγει το εμβόλιο, να τελειώνουμε με αυτό. Και όλα τα άλλα θα έρθουν με τη σειρά του μετά. Καλή σας ημέρα, κύριε Τίμψιο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα.